Σε δύο επίπεδα διερευνούνται οι συνθήκες του τραγικού εργατικού δυστυχήματο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας την Αρίστη Ζαγορίου με αποτέλεσμα. Τον θανάσιμο τραυματισμό 60 διάχρονου εργάτη και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 60χρονου συναδέλφου του που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ευτυχώ χωρί να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του. Ο υπεύθυνο εργοδηγό συνελήφθη από την αστυνομία το μεσημέρι τη Δευτέρα, αμέσω μετά το δυστύχημα, ενώ παράλληλα. Την Τρίτη υπήρξε και η εισαγγελική παρέμβαση, όπω έκανε γνωστό ο Περιφερειάρχη Αλέξανδρος Καχρημάνη. Μία ημέρα μετά το τραγικό δυστύχημα στην Αρίστη, η ανάδοχο εταιρεία του έργου Εργοδυναμική Πατρών, με ανακοίνωσή τη εκφράζει τη θλίψη τη για το συμβάν, αποφεύγει όμω να τοποθετηθεί. Στην παρούσα φάση τουλάχιστον επί των ερωτημάτων που αφορούν στις συνθήκες του δυστυχήματος και στο αν είχαν ληφθεί ή όχι τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλεια των εργαζόμενων. Το Ιωάννη Νατιβί ήρθε σε επικοινωνία με τα κεντρικά τη εταιρεία στην Πάτρα το μεσημέρι και λίγο πριν τι 4 το απόγευμα έφτασε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το εξή δελτίο τύπου τη εταιρεία. Το ΔΣ τη εταιρεία Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ εκφράζει τη θλίψη του για το εργατικό ατύχημα που έλαβε χώρα στην τοπική κοινότητα Αρίστη με αποτέλεσμα το θάνατο του εργαζόμενου Β και τον τραυματισμό του επίση εργαζόμενου Χ Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλληπιτήριά μα στην οικογένεια του Θανόντα και ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στον τραυματία, δηλώνοντα του την αμέριστη συμπαράστασή μα. Σε ένδειξη πένθου, καταλήγει η ανακοίνωση, τα εργοτάξια τη εταιρεία θα παραμείνουν κλειστά έω την τέλεση τη εξόδιου ακολουθία. Στο δελτίο τύπου αναφέρονται ολογράφο τα στοιχεία του θύματο και του τραυματία συναδέλφου του αντίστοιχα, πλην όμως, το Ιωάννη Νατιβί επιλέγει να μην τα δημοσιεύσει για λόγου προστασία των προσωπικών δεδομένων. Φω στα αιτία πρόκληση του δυστυχήματο θα δώσουν αναμφίβολα πάντω οι καταθέσει των τριών εργατών που ήταν παρόντε, καθώ εκτό του τραυματία που γλίτωσε το θάνατο την τελευταία στιγμή, μπροστά στο συμβάν ήταν ο εργοδικό αλλά και ένα χειριστή μηχανήματο. Στη συνεδρίαση τη Περιφερειακή Επιτροπή προκλήθηκε ένταση λόγω τη παρέμβαση τουλάχιστον άκομψη του Περιφερειακού Συμβούλου, επικεφαλή τη Λαϊκή Εισπήρωση Γιώργου Πρέντζα, που ζήτησε εξηγήσει σε έντονο ύφο για το αν είχαν ληφθεί ή όχι τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλεια των εργαζόμενων επιρρύπτοντα την ευθύνη γι' αυτό στην ανάδοχο εταιρεία αλλά και στην επιβλέπουσα υπηρεσία τη περιφέρεια. Ο Περιφερειάρχη Αλέξανδρος Καχρημάνη εξέφρασε τη βαθύτατη λύπη του για την τραγική απώλεια του εργαζόμενου, τον οποίο γνώριζε, όπω είπε, από την εργασία του σε άλλα εργοτάξια τη ίδια εταιρεία και πρόσθεσε πω έχει ζητήσει εγγράφο αναφορέ από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Το βάθος της όλης της καφής ήταν γύρω στο 1,5 μέτρο μέγιστο. Το οποίο είπα να μου πούνε αν θέλει αντιστήριξη ή όχι. Από ό,τι φαίνεται δεν δικαιολογεί σε τέτοιο υψόμετρο, αλλά δεν μου το έχουν δώσει υπεύθυνα, το έχουν ζητήσει από την υπηρεσία να έχει ειδική αντιστήριξη. Δεν ήταν δηλαδή δύο μέτρα κλπ. Ο άνθρωπος αυτός, όπως έπεσε, τον είχε πιάσει από εδώ και κάτω. Από εδώ και πάνω το κεφάλι του όλα ήταν έξω. Δεν μπορώ να κάνω κρίσεις για τα περιτέρω. Θα αποδείξουν αυτοί που είναι ειδικοί τι έγινε, αν έγινε κάτι λανθασμένο, αν οτιδήποτε και δεν εννοώ να κάνω ο ίδιος λάθος. Είδα όμως αυτό το κομμάτι που έπεσε δεξιά του σκάματος που αυτό, αυτοί δούλευαν οι δύο εργάτε και το GCB που είδα επιτόπου είχε με ασφαλτοκόπι κοπεί για να περάσουν οπτικές σύνες. Αυτό το κομμάτι όλο, παρά που ήταν πέτρες κάτω, αλλά ήταν όχι μεγάλες πέτρες, ήταν μέγεθος 10 επί 15, κομμάτια πολλά, ήταν έτσι πλαγιά, αυτό το κομμάτι, πιθανόν δεν είμαι δικός, κόπηκε, μετά την προχθεσινή φόρτωσε τη βροχή και ήρθε μέσα. Έχω ζητήσει γραπτό να μου δώσουν αν απαιτούταν, δεν απαιτούταν, τι απαιτούταν ως ασφαλιστικά μέτρα σε τέτοια έργα. Μέχρι στιγμή δεν έχω πάρει κάτι στα χέρια, αλλά πιστεύω ότι θα μα τα δώσουν. Μετά το τέλος της συνεδρίασης, σε δηλώσεις που έκανε στα τοπικά μέσα ο κύριος Πρέτζας τόνισε πως τα εργατικά δυστυχήματα είναι στην ημερήσια διάταξη σε όλη τη χώρα και πως καμία επιβλέπουσα υπηρεσία και αρμόδια αρχή δεν κάνει το παραμικρό. Είναι σχρό να συζητάμε για το αν καταπλωτό από τη μέση και πάνω ή από τη μέση και κάτω, τη στιγμή που είναι φανερό ότι δεν υπήρχε κανένα μέτρο ασφάλειας. Δεν ήρθαν τα πρακτικά τη Επιτροπή Παρακολούθηση. Δεν ξέρουμε από χθε ποια είναι η γνώμη τη επιβλέπουσα μηχανικού. Και ο κ. Καγκριμάνη επέλεξε να πει έμπειρο το συγκεκριμένο εργά... εργάτη. Και μετά από αυτή τη συζήτηση μπορούμε να πούμε μόνο ένα πράγμα. Το μόνο που απέτυχε για να κάνει είναι έστω και να υπονοήσει ευθύνε του αναδόχου εργολάβου. Εμεί θέλουμε να καλήσουμε όλο τον κόσμο την 5η 7 η ώρα στο συλλαλητήριο που καλεί το συνδικάτο οικοδόμων τα περισσότερα, αν όχι όλα τα έργα αυτή τη στιγμή που γίνονται στην Ήπειρο και η συγκεκριμένη εταιρεία, η εργοδυναμική πατρόν έχει πάρα πολλά και θα υπάρχει και ειδική συζήτηση και περώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν πρέπει να επιτρέψει κανένα να παζαραπευτεί έστω και μία ζωή, έστω και ένα χέρι, έστω και ένα δάκτυλο ενό εργάτη.